Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχοντας μπει σε μία περίοδο που θα αποτελέσει καταλήτη κομβικών πολιτικών εξελίξεων, η μεταμνημονιακή ατζέντα δεν διαμορφώνεται μονάχα από τα μέτωπα της οικονομίας, κάποια παραμένουν ανοιχτά εξάλλου, διαμορφώνεται από μία σειρά ζητήματα, κάποια αμιγώς πολιτικά, αλλά με σαφώς κοινωνικό πρόσημο, που θα συνθέσουν το πλαίσιο, τα διλήμματα, αλλά και τη ρητορική των κομμάτων εν ώψη και των τριών εκλογικών αναμετρήσεων το 2019. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μεταξά, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στο Κρέτα TV. Κύριε Υπουργέ, θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε ως προς τις τηλεοπτικές άδειες και θέλω να σας ρωτήσω αν απαντάει αυτό το νέο τοπίο στα περί ιστορικής τομής, δική σας είναι η αναφορά, στην τηλεόραση που είχατε αναφέρει στο παρελθόν ως κυρίαρχο στόχο. Ναι, νομίζω απαντάει, διότι κύλησε πάρα πολύ νερό στα βλάκι. Ακούσαμε αναρρύθμιτες ανοησίες στην εξέλιξη αυτής της συζήτησης. Ακούσαμε ότι τα κανάλια πρέπει να μην έχουν περιορισμένο αριθμό. Ακούσαμε ότι δεν πρέπει να δοθούν άδειες. Ακούσαμε ακόμα και έτσι ρητές δεσμεύσεις, θα σας έλεγα, ότι θα παραβιάζεται συστηματικά το Σύνταγμα από κόμματα τα οποία μάλιστα διεκδικούν να έχουν και θέσεις κυβέρνησης. Ολοκληρώθηκε όμως μια διαδικασία. Εφαρμόζεται ο νόμος 4339, έχουμε 5 άδειες. Θυμάστε κύριε Μεταξά το τι θόρυβος είχε γίνει όταν είχαμε παρουσιάσει τη μελέτη του Ινστιτούτου της Φλωροντίας που έλεγε 4 άδειες και βλέπουμε. Το και βλέπουμε αφορούσε την περίοδο που θα ολοκληρώνονταν ο χάρτης συχνοτήτων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε 5 αδειοδοτημένα κανάλια, τα οποία έχουν ξεκινήσει, καταβάλανε την πρώτη δόση για τις άδειες και νομίζω ότι η καινούργια κατάσταση με το καθαρό τοπίο έρχεται να παντρευτεί με μια δική μας πρωτοβουλία η οποία είναι εξίσου σημαντική και αφορά τη θέσπιση κινήτρων για τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κύριε Μεταξά, άνθρωπος της τηλεόρασης είστε, θα το γνωρίζετε και από τη δική σας πείρα και πορεία, σύριαλ μυθοπλασία στην ελληνική τηλεόραση έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό. Αποτέλεσμα να βλέπουμε επαναλήψεις και τουρκικά. Φέτος για πρώτη φορά. Είναι γεγονός φαινόμενο των τελευταίων ετών αυτό. Έτσι δεν είναι, αλλά φέτος έχουμε 20 καινούρια. Διότι πάρα πολλά από αυτά έχουν μπει στο πλαίσιο κινήτρων του ΕΚΟΜΕ, του καινούργιου οργανισμού που συστήσαμε και θα σας έλεγα μάλιστα προχθές ήταν που ο Μιλών υπέγραψε και την πρώτη εντολή για να περάσουν χρήματα στο ΕΚΟΜΕ τα οποία θα επιστραφούν στο πλαίσιο των κινήτρων στους παραγωγούς. Κίνητρα οικονομικά. Κίνητρα οικονομικά βεβαίως και εδώ πέρα χρειάζεται και άλλα βήματα. Με την κάλυψη μέρους του ποσού 35% που δαπανείτε. Από τις δαπάνες που γίνονται μέσα στη χώρα καλύπτονται, επιστρέφονται. Αυτά, ξέρετε, επειδή σε κάποιον μπορεί να ακουστεί έτσι λίγο περίεργο, μα γιατί το επιστρέφουμε. Είναι σαν ένα κομμάτι του αναπτυξιακού νόμου. Τη θεωρούμε την οπτικοακουστική παραγωγή μια αναπτυξιακή διαδικασία. Θεωρούμε ότι είναι η αναζωογόνηση του τομέα των οπτικοακουστικών είναι κλειδί για την νέα αναπτυξιακή προσπάθεια και νομίζω ότι έχουν ήδη γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. 32 παραγωγές έχουν εγκριθεί ή τις επόμενες μέρες ακόμα 5-6 εγκρίνονται και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα. Προστασία των εργαζομένων με 400 θέσεις εργασίας, τίμημα για τις άδειες και καθαρή κανόνας. Πάντως, ως προς τον αριθμό των αδειών, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση δέχτηκε πολύ σκληρή κριτική για το κλείσιμο του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα, με την υποσημείωση ότι η πολιτεία έχει μερίδιο ευθύνης σε αυτήν την εξέλιξη. Κύριε Μεταξά, μη μας αδικείτε όμως, μισό λεπτό. Εδώ πέρα υπάρχουν 2 αδιάθετες άδειες. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι μια επιχειρηματική απόφαση. Διότι ακόμα και την τελευταία στιγμή θα μπορούσαν οι ιδιοκτησίες, εάν θέλανε, να οργανώσουν το φάκελό τους, να τον υποβάλουν και να διεκδικήσουν μία από τις άδειες οι οποίες έχουν εντός εισαγωγικών περισσέψει. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είπε ότι θα δημοπρατήσει 7 άδειες, προσήλθαν 6 ενδιαφερόμενοι και δόθηκαν 5 άδειες. Άρα νομίζω. Άρα, αν υπήρχε η επιχειρηματική διάθεση και η βούληση, το ΜΕΓΑ θα μπορούσε να εξασφαλίσει άδεια. Μα κύριε Μεταξά, νομίζω ότι είναι απολύτως προφανές. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν 2 αδιάθετες άδειες. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Άρα, εδώ είμαστε ενώπιον μιας επιχειρηματικής απόφασης, η οποία είναι πεντακάθαρη.
Η τομή όμως σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ξέρετε ποια είναι? Εκεί που είχαμε κανάλια τα οποία είχαν διαρκώς αυξανόμενα χρέη και διαρκώς μειούμενη απασχόληση, έχουμε πλέον μπει σε μια κατάσταση στην οποία αυτά τα πράγματα εξισορροπούνται, προστατεύεται και η εργασία και ο τομέας της τηλεόρασης νομίζω θα αναζωογονηθεί σημαντικά. Ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, κύριε Υπουργέ, για τα περιφερειακά μέσα? Αθέμα απασχολεί όλη την ελληνική περιφέρεια. Προφανέστατα, και νομίζω ότι τα περιφερειακά μέσα μπορούν και πρέπει να κατακτήσουν ένα ρόλο πάρα πολύ ξεχωριστό στην ενημέρωση του πολίτη, στην περιφέρεια, αλλά θα σας έλεγα και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Δηλαδή, τα περιφερειακά μέσα είναι αυτά που μπορεί να γίνουν, θα σας έλεγα, η πλατφόρμα πάνω στην οποία η κοινωνία των πολιτών, η τοπική αυτοδιοίκηση, η οργανωμένη επιχειρηματικότητα συζητάει, σκέφτεται, συλλογάται, σχεδιάζει το μέλλον των περιφερειών μας. Ο νόμος προβλέπει πάρα πολύ λεπτομερώς πώς θα γίνει η διαδικασία. Ήδη είμαστε σε διαβούλευση με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι η αδειοδότηση των περιφερειακών μέσων είναι μια διαδικασία είναι περισσότερο πολύπλοκη από ό,τι των πανελλαδικών, διότι πρέπει αναπεριφέρεια να αποφασιστεί ο αριθμός των σταθμών, να δούμε ποια θα είναι τα όρια της απασχόλησης, να δούμε ποιες άλλες προϋποθέσεις θα τηρούνται, διότι όπως αντιλαμβάνεται κανείς, δεν είναι δυνατόν να έχεις τις απαιτήσεις απασχόλησης που έχεις από ένα πανελλαδικό κανάλι, απλώς να τις πάρεις και να τις μεταφέρεις σε ένα περιφερειακό. Να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ερώτημα. Το πλαίσιο λοιπόν δεν θα είναι, αν καταλαβαίνω καλά, το ίδιο για όλες τις περιφέρειες της χώρας? Πολύ δηλαδή, καλά, πολύ καλά καταλάβατε. Θα υπάρξει μια αναλογικότητα με το εύρος της περιφέρειας, με τη συμβολή στο ΑΕΠ, για παράδειγμα? Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κριτήριο λογικό να μπει. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχεις τις ίδιες απαιτήσεις από ένα κανάλι το οποίο καλύπτει την περιφέρεια Αττικής με ένα κανάλι το οποίο καλύπτει την περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων. Είναι μικρότερος ο πληθυσμός, μικρότερο το ΑΕΠ, μικρότερες οι δυνατότητες και φαντάζομαι και λογικά και μικρότερο το ενδιαφέρον. Έτσι δεν είναι? Διότι ένα περιφερειακό κανάλι στην Αττική καλύπτει το μισό πληθυσμό της χώρας. Οι ιδιοκτήτες των περιφερειακών καναλιών θα κληθούν να δώσουν ένα ποσό για να εξασφαλίσουν την άδεια. Πλαίσιοι όμως και κανόνες θα υπάρξουν σαφείς και συγκεκριμένοι, ή όλη αυτή η ιστορία τελικά γίνεται μόνο για να ενισχυθούν τα δημόσια ταμεία? Όχι, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο νόμος ο οποίος εφαρμόζεται και με βάση τον οποίο έγινε αδειοδότηση, ο 4339, στα άρθρα 2 έως 10, περιγράφει με πάρα πολύ καθαρό τρόπο τις αυστηρές προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να λειτουργούν τα κανάλια. Και εκεί ήταν και η ουσία, νομίζω, του ζητήματος, διότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάποιο τίμημα καταβάλλονταν. Δηλαδή, το 2015 μέχρι το 2018 που ολοκληρώθηκε η αδειοδότηση, το τίμημα εν είδη τιμήματος για την άδεια που κατέβαλαν οι πανελλαδικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ήταν το 20% του φόρου διαφημίσεων. Έτσι. Άρα δεν ήταν εκεί, νομίζω, το επίδικο. Το επίδικο ήταν εάν θα μπουν κανόνες και εάν η πολιτεία θα επανακάμψει ως η αδειοδοτούσα αρχή. Αντί να έχουμε την κατάληψη των συχνοτήτων ελαίου Θεού, έτσι, εντός πολλών εισαγωγικών, η πολιτεία έρχεται, βάζει τους κανόνες και με τα αρμόδια όργανά της κάνει την αδειοδότηση. Το κριτήριο τώρα θα είναι ποιος θα δώσει τα περισσότερα χρήματα? Αυτό το κριτήριο, κύριε Μεταξά, έρχεται όταν περάσει κανείς τον πύχη των πολύ αυστηρών κριτηρίων. Είναι το τελευταίο κριτήριο. Ξέρετε, λοιπόν, το λέω γιατί έρχεται σε αντιδιαστολή με όσα μας είπατε ως προς τον ρόλο των περιφερειακών μέσων στην ανάπτυξη γενικότερα και στην ενημέρωση. Το κριτήριο του τιμήματος έρχεται τελευταίο. Δηλαδή, η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει και βεβαίως τώρα θα το δούμε και σε διαβούλευση και όλα τα κόμματα, τα κριτήρια να είναι αυστηρά ως προς την ποιότητα και το επίπεδο της απασχόλησης των εγκαταστάσεων. Γιατί? Για να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε ποιότητα. Εάν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα, τι να σας πω τώρα, να χρησιμοποιήσω ένα ακραίο παράδειγμα, το οποίο ως ακραίο παράδειγμα υφίσταται. Ένα ακρεοπωλείο, το οποίο πίσω από τον πάγκο και μία κουρτίνα έχει στήσει δύο κάμερες και έχει 2,5 εργαζόμενους που απασχολεί, με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι επίπεδο περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού και εσείς ως εργαζόμενος και οι εργαζόμενοι εδώ και το τεχνικό προσωπικό, φαντάζομαι, που είναι στο Κρέτα TV, δεν επιθυμεί αυτό το επίπεδο τηλεόρασης. Άρα,
ψηλά ο πύχης ως προς την ποιότητα και το τελευταίο κριτήριο το τίμημα. Όταν σηκωθεί ο πύχης λοιπόν ως προς την ποιότητα, πιστέψτε με, θα δείτε ότι δεν θα υπάρξουν πολλοί συμμετέχοντες οι οποίοι θα θελήσουν να πάρουν αυτό το ρίσκο. Δικλείδες ασφαλείας θα υπάρξουν για να προστατευτεί το αγαθό της ενημέρωσης στην περιφερειακή τηλεόραση ή στη ζυγαριά μεταξύ της πλειοδοσίας από τη μια και της αντικειμενικότητας από την άλλη θα υπερισχύσει το ποιος θα δώσει τα περισσότερα χρήματα? Το ποιος θα δώσει τα περισσότερα χρήματα θα είναι η τελευταία στιγμή σε μια πάρα πολύ έτσι αυστηρή και λεπτομερή διαδικασία, κύριε Μεταξά. Τώρα ως προς την ποιότητα και το επίπεδο της ενημέρωσης, εδώ νομίζω ότι ακουμπάτε ένα θέμα που αφορά κυρίως λιγότερο την κυβέρνηση, πολύ λιγότερο, διότι το θέμα του περιεχομένου καλώς το Σύνταγμα μας προβλέπει ότι εμείς δεν πρέπει να παραμένουμε, αφορά τη ρυθμιστική αρχή και θα σας έλεγα και μια αυτορύθμιση της δικής σας κοινότητας, της κοινότητας των ανθρώπων που υπηρετούν την ενημέρωση των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει έτσι με αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος να ενημερώνουν με τρόπο ισόρροπο τους πολίτες για τα τεκτενόμενα. Θεματικές άδειες θα δοθούν στην περιφέρεια? Θεματικές περιφερειακές, θα το δούμε αυτό νομίζω στο μέλλον. Εντάξει, ανοιχτό είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό που απασχολεί είναι να δούμε το πώς θα προχωρήσουμε στην αδειοδότηση των περιφερειακών. Χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο υπάρχει για το πότε θα ανοίξει, κοιτάξτε, αυτή η διαδικασία? Θα σας έλεγα ότι αυτή η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στη ρυθμιστική αρχή. Έτσι, με τη ρυθμιστική αρχή είμαστε σε επικοινωνία όσο οφείλουμε. Θα οργανώσουμε τη διαβούλευση όπως την οργανώσαμε και για τις λεπτομέρειες της αδειοδότησης των πανελλαδικών τηλεοπτικών σταθμών και θα προχωρήσουμε. Πάμε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Υπάρχουν ενστάσεις ότι είναι παράδοξο από τη μία η ΕΡΤ με 2.500 εργαζόμενους και να επιδοτείται με το ανταποδοτικό τέλος και από την άλλη τα ιδιωτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας να λειτουργούν με 400 εργαζόμενους και να έχουν κάποια από αυτά κερδοφορία. Πώς εξηγείται τώρα αυτό το φαινόμενο? Η ΕΡΤ είναι εντελώς άλλο πράγμα και δεν είναι ένα κανάλι. Η ΕΡΤ είναι ένας οργανισμός. Η ΕΡΤ έχει 19 περιφερειακά ραδιόφωνα, έχει κανάλια πολλά, έχει υπηρεσίες περισσότερες, έχει διαδίκτυο, έχει υβριδική τηλεόραση, έχει ορχήστρα, έχει πράγματα τα οποία ούτε κατά διάνοια μπορεί να σκεφτεί ένας ιδιώτης ότι μπορεί να αναπτύξει. Είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Και αυτό που πληρώνουμε είναι το ανταποδοτικό τέλος, το οποίο είναι 3 ευρώ και όχι 4,25, που ήταν επί άλλων εποχών. Η ΕΡΤ για πρώτη φορά, επειδή βγήκαμε από τα μνημόνια, έχει τη δυνατότητα να αγοράσει πρόγραμμα. Τι συνέβαινε? Από τα 180 εκατομμύρια περίπου που μαζεύει ετησίως η ΕΡΤ από το ανταποδοτικό τέλος, 60 με 70 επέστρεφαν στον κρατικό προϋπολογισμό. Σταματούσαν δηλαδή να είναι ανταποδοτικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ανταποδοτικό τέλος, γιατί το λέμε? Το λέμε επειδή το πληρώνουμε και περιμένουμε από την ΕΡΤ να ανταποδώσει πρόγραμμα, ενημέρωση κτλ. Κτλ. Αυτό το πράγμα κλείνει τώρα. Καθώς βγαίνουμε από τα μνημόνια, μειώνεται αυτή η υποχρέωση. Και τι κάνει η ΕΡΤ? Μπορεί και αγοράζει πρόγραμμα και ξεκινάει και με τη μυθοπλασία, ξένα σύριαλ, αθλητισμό, όχι μόνο ποδόσφαιρο, και τα άλλα πρωταθλήματα τα οποία χωρίς την ΕΡΤ δεν θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό έχει αρχίσει και αποτυπώνεται πλέον και στις τηλεθεάσεις και είναι προφανές ότι κάποιοι ενοχλούνται. Δηλαδή, η κατάσταση που παραλάβαμε με την ΕΡΤ ήταν να έχει ένα ατελές δίκτυο για τη μεταφορά του σήματός της, πόσο μάλλον να μην μπορεί να εξυπηρετήσει άλλους παρόχους περιεχομένου, να εξαρτάται από την DGA, να πληρώνει ένα 600 το χρόνο στον ιδιώτη πάροχο του δικτύου και να έχει μάλιστα και σύμβαση, παραλίγο ευτυχώς αυτό το γλιτώσαμε τελευταία στιγμή, με την αμαρτωλή ΑΕΠ. Και για χρονιές που η ΑΕΠ θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι εδώ πέρα έπρεπε να γίνει μια τομή και καλώς έγινε. Με αφορμή τη λειτουργία της ΕΡΤ προέκυψε και ένα εσωκομματικό θέμα στην κυβέρνηση με πρωταγωνιστές εσάς και, τον κύριο Φίλη. Χαρακτηρίσατε ταυτόσιμη την κριτική που ασκείται στην ΕΡΤ τον κύριο Φίλη και τον κύριο Μητσοτάκη. Ακολούθησε η τοποθέτηση Φίλη για ολίσθημα από την δική σας πλευρά. Υπάρχει επόμενο επεισόδιο? Δεν υπάρχει κανένα επόμενο επεισόδιο. Διατυπώθηκαν απόψεις. Νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα και η σοβαρή εικόνα δεν είναι ένας διάλογος ο οποίος αναπτύχθηκε στις τάξεις
της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η μεγάλη εικόνα είναι η σύγκρουση η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάμεσα στην κυβέρνηση η οποία στηρίζει τη δημόσια τηλεόραση και την αντιπολίτευση η οποία νοσταλγεί τις χειρότερες μέρες του μαύρου της ΕΡΤ. Και αυτό είναι έτσι συνεπές, νομίζω, ως προς μια λογική η οποία θεωρεί ότι η ενημέρωση είναι έτσι προνόμιο κάποιων ολίγων. Εν πάση περιπτώσει όμως νομίζω ότι ο δημιουργικός διάλογος θα βοηθήσει πολλούς να καταλάβουν ότι γίνονται πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Για να κλείσουμε με το κεφάλαιο των τηλεοπτικών αδειών που αφορά έτσι και αλλιώς και στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, θέλω να σας ρωτήσω αν η πολιτική της κυβέρνησης να ανοίξει τη ΣΕΡΤ, να προχωρήσει τις τηλεοπτικές άδειες, να ξεκινήσει τώρα τη διαδικασία για τα περιφερειακά μέσα, θα δικαιώσει πολιτικά και επικοινωνιακά την κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή η οποία έχει απολύτως δικαιωθεί. Δηλαδή, προσέξτε, εμείς τι παραλάβαμε. Παραλάβαμε στην αρχή του 2015 ένα τηλεοπτικό τοπίο το οποίο είχε τα εξής χαρακτηριστικά. Δεν υπήρχε δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, υπήρχε ένα κακέκτυπο, μια καρικατούρα δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, και μιλώ για την ΕΡΤ. Δεν υπήρχαν άδειες στα κανάλια, ούτε τα πανελλαδικά, ούτε τα περιφερειακά. Δεν είχε δικό της δίκτυο η ΕΡΤ και μισό εκατομμύριο Έλληνες δεν μπορούσαν να δουν τηλεόραση. Προσέξτε λοιπόν να δείτε τώρα. Έχουμε και την ΕΡΤ στα πόδια της και να κερδίζει πόντους και να ενοχλεί ορισμένα κατεστημένα συμφέροντα βεβαίως, και τα κανάλια τα ιδιωτικά να είναι αδειοδοτημένα και να έχουμε δυνατότητα να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση και των περιφερειακών, και την ΕΡΤ να αναπτύσσει το δικό της δίκτυο κεραιών, ούτως ώστε να μπορεί να μεταφέρει το δικό της σήμα ενδεχομένως και άλλων. Και βεβαίως έχουμε και το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε και πάμε για την εφαρμογή του για την καθολική τηλεοπτική κάλυψη. 500.000 συμπολίτες μας δεν μπορούν να δουν τηλεόραση, κύριε Μεταξά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λόγω της ανεπαρκούς ανάπτυξης δικτύου από τη μεριά του ιδιώτη. Αν κατάλαβα καλά, υπάρχει και ένα σενάριο να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα τύπου DJ από την πλευρά της ΕΡΤ, να δημιουργηθεί ένας άλλος πάροχος που θα μπορέσει να φιλοξενήσει άλλα μέσα. Θα σας πω, κοιτάξτε, υπάρχει μία σύμβαση μεταξύ δημοσίου και DJ, έτσι, η οποία προβλέπει ότι είναι ένας πάροχος δικτύου. Mm-hmm. Είναι μία σύμβαση, θα σας έλεγα, λεόντιος εις βάρος των συμφερόντων του δημοσίου. Βλέπω ένα διάλογο που αναπτύσσεται και από μία συνάντηση που έγινε προχθές, όπου δήλωσαν οι εκπρόσωποι του ιδιωτικού φορέα ότι δεν επιθυμούν να μεταφέρουν ιδιωτικά κανάλια. Η ΕΡΤ αναπτύσσει το δίκτυό της και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα όλα τα ενδεχόμενα να τα εξετάσουμε με ψυχραιμία και κυρίως με την πρόνοια της έτσι τήρησης της συνταγματικής επιταγής για την ενημέρωση των πολιτών. Διότι φανταστείτε, εάν δύο ιδιώτες ας πούμε διαφωνούν, να παραβιάσουμε το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών να μην έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση. Τι θα γίνονταν δηλαδή εάν η DGA με όλους τους περιφερειακούς σταθμούς έφτανε σε ένα αδιέξοδο διαπραγματεύσεων? Το φαντάζεστε, δηλαδή μιλάμε για ένα γενικό μαύρο σε όλους τους περιφερειακούς σταθμούς. Η πολιτεία είναι εδώ και δεν θα επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Στο μέτωπο της οικονομίας, κεφάλαιο συντάξεις, ερώτημα διπλό. Ένα. Έλεγα θα τα αποφύγουμε. Όχι, αλλά κάθε άλλο. Συζητάτε με τους δανειστές το ενδεχόμενο της αναστολής ή της κατάργησης του μέτρου των περικοπών στη συντάξη για το 19, και δύο, εάν έχετε καταφέρει να τους πείσετε ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν είναι απαραίτητο ούτε τώρα αλλά ούτε και στο μέλλον. Συζητάμε την κατάργηση του μέτρου. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας το ότι είναι σημαντικό να πάμε σε μια τέτοιου τύπου λύση με όρους συμφωνίας, για να μην υπάρξουν άλλου τύπου αναταραχές και να επηρεαστεί συνολικά η εικόνα όσο το δυνατόν λιγότερο. Τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή? Έχουμε μια τεράστια, μια τιτάνια προσπάθεια που έχει γίνει με τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και τον νόμο Κατρούγκαλου, τον οποίο τον έχουν βεβαίως καθυβρίσει, όπως θυμάστε με τον νόμο Παπά πως το βρίζανε, βεβαίως εφαρμόστηκε, αλλά ας πάμε παρακάτω. Ο νόμος Κατρούγκαλου λοιπόν εφαρμόζεται και έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ποια είναι αυτά? Είναι ότι 80% των ασφαλισμένων πληρώνουν χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές και τώρα με τις καινούργιες παρεμβάσεις, ακόμα και κάποιοι μεγαλύτερων εισοδημάτων που επιβαρύθηκαν τις ανάλογα θα έχουν μειώσεις. Και κυρίως όμως θα σας έλεγα, έχουμε φτιάξει ένα ενιαίο ταμείο.
Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας άθλος μεταρρυθμιστικός. Τον ΕΦΚΑ. Έτσι, τον ΕΦΚΑ. Στον ΕΦΚΑ η φιλοσοφία είναι όλοι μαζί πιο δυνατοί. Αυτό ήταν το σύνθημα το οποίο προώθησε και το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ εύστοχο. Και έχει αποδειχθεί ότι ήταν έτσι. Διότι το ασφαλιστικό μας σύστημα από, θα σας έλεγα, από ένα σύστημα το οποίο παράγει ελλείμματα, έχει φτάσει στο σημείο να παράγει πλεονάσματα. Και γι' αυτό, κύριε Μεταξά, είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε στους εταίρους μας ότι το μέτρο περικοπής των συντάξεων ήταν αχρίαστο. Θα σας έλεγα, βγήκαν σήμερα το πρωί και οι καινούργιες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Άλλη λοιπόν μία συνηγορία προς το αχρίαστον της περικοπής των συντάξεων. Ακόμη όμως και στο καλό σενάριο που το μέτρο τελικά δεν εφαρμοστεί, γνωρίζετε πολύ καλά, υπάρχει μια νέα κατηγορία συνταξιούχων που βγήκαν στη σύνταξη μετά το Μάιο του 2016, δηλαδή μετά το ασφαλιστικό κατρούγκαλου, που παίρνουν χαμηλότερες συντάξεις. Mm-hmm. Και θέλω να σας ρωτήσω αν μπορούν να γίνουν για αυτές τις περιπτώσεις διορθωτικές κινήσεις, με το δεδομένο ότι εσείς το λέτε, όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, ότι ο ΕΦΚΑ έχει ένα πλεόνασμα 1,5 δις. Κοιτάξτε, ο ΕΦΚΑ τις αυξήσεις του θα τις δίνει με βάση τις αναλογιστικές μελέτες και έχει και το μηχανισμό αυξήσεων ενσωματωμένο στη λογική του με βάση την αύξηση του ΑΕΠ. Τα ασφαλιστικά συστήματα εξετάζονται και επανεξετάζονται, κύριε Μεταξά, σε διαστήματα μερικών ετών, διότι επηρεάζονται από 2-3 καθοριστικούς παράγοντες. Παράγοντας πρώτος, το επίπεδο της απασχόλησης. Εάν καταφέρουμε να ρίξουμε την ανεργία κάτω από το 10% και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε, όπως καταφέραμε να την πάμε από το 27 στο 19, θα καταφέρουμε να τη ρίξουμε και κάτω από το 10, είναι προφανές, προφανέστατο ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων. Ένας παράγοντας όμως που λειτουργεί προς την άλλη κατεύθυνση είναι η πληθυσμιακή γύρανση. Δηλαδή, εάν έχουμε εξελίξεις δημογραφικές να συνεχίζουν όπως πάνε αυτή τη στιγμή και να αυξάνεται ο αριθμός... Αν είναι γυρεότερος ο πληθυσμός, ακριβώς, τόσο περισσότερο επιβαρύνεται το ασφαλιστικό. Γιατί σε ένα δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, σε ένα σύστημα δηλαδή που μας φέρνει όλους μαζί, όπου φτιάχνουμε έναν κουβά εντός εισαγωγικών αποταμιεύσεων για να γίνουμε όλοι μαζί πιο δυνατοί, οι εισφορές των εργαζομένων τώρα πληρώνουν τις συντάξεις τώρα. Συνεπώς, όσο περισσότερους εργαζόμενους έχουμε, τόσο πιο εύκολη γίνεται η δουλειά μας. Όσο γερνάει ο πληθυσμός και δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολλούς νέους για να δουλεύουν, να καλύπτουν με τις εισφορές τους την συνταξιδοτική δαπάνη, γίνεται η δουλειά μας δυσκολότερη. Άρα και στο μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο διάστημα και το δημογραφικό είναι κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να δείξουμε ακόμα μεγαλύτερη επιμονή. Η έκβαση που θα έχει διαπραγμάτευση για τις συντάξεις μπορεί να σηματοδοτήσει τον επαναπροσδιορισμό θετικών μέτρων, όπως είναι η μείωση του ένφια και των ασφαλιστικών εισφορών ή η μείωση του συντελεστή φορολογίας για τα νομικά πρόσωπα. Κύριε Μεταξά, δηλαδή, κάπου, θα σας πω, από κάπου να κερδίσουμε, αλλά από κάπου να χάσουμε. Κατάλαβα πολύ το στυρωτάτε. Θέλω να σας πω ότι το σενάριο των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που η κυβέρνηση επιθυμεί να κάνει και θα κάνει αποτυπώνεται με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Και εκεί μέσα περιλαμβάνονται και η μη περικοπή των συντάξεων και τα μέτρα που μόλις περιγράψατε. Δηλαδή και ο ένφια θα μειωθεί και θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται και ο φόρος των νομικών προσώπων. Μάλιστα, για να κλείσουμε από το μέτωπο της οικονομίας, κύριε Υπουργέ. Η Ελλάδα, βγαίνοντας από το τρίτο δανειακό πρόγραμμα, έχει ένα μαξιλάρι ασφαλείας 20 δις, ίσως και κάτι ακόμη. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό φτάνει για να το χρησιμοποιήσετε και πολιτικά και επικοινωνιακά. Δηλαδή, για να επικοινωνήσετε στις αγορές ότι υπάρχει ένα περιθώριο, ότι υπάρχει ρευστότητα για τα επόμενα 2-2,5 χρόνια και ταυτοχρόνως το ίδιο μαξιλάρι να το επικαλείται η χώρα για τυχόν αναταράξει στο τραπεζικό σύστημα και να το αξιοποιεί για θετικά επιτόκια στο δανεισμό. Τα επιτόκια της χώρας βρίσκονται κοντά στα ιστορικά της χαμηλά. Αν δείτε τα ιστορικά δεδομένα, η χώρα δανείζονταν στον καιρό πριν την κρίση με ένα επιτόκιο γύρω στο 4-4 και κάτι. Αυτά κλιμακώθηκαν στη διάρκεια της κρίσης με την κορύφωση το 2012 και αποκλιμακώθηκαν ξανά όταν είχαμε την λύση για το χρέος την οποία δρομολογήσαμε. Τι μήνυμα στέλνει το μαξιλάρι? Το μαξιλάρι στέλνει ένα μήνυμα ότι όχι μόνο έχουμε εξισορροπήσει τα δημοσιονομικά μας, όχι μόνο τακτοποιήσαμε το ετήσιο ταμείο μας,
Είμαστε ενδεχομένως η μοναδική χώρα, θα με συγχωρέσετε αν κάνω λάθος σε αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη, η οποία έχει πλεόνασμα, όχι πρωτογενές, πλεόνασμα κανονικότατο, και έχει και ένα πουγγί στην άκρη για την ώρα της ανάγκης, το οποίο ακριβώς διασφαλίζει ότι θα είναι απρόσκοπτη η πορεία εξυπηρέτησης του χρέους μας για τα επόμενα χρόνια. Πήραμε μία λύση δηλαδή η οποία μας διευκολύνει και βάλαμε και λεφτά στην άκρη για να καθησυχάσουμε τους πάντες ότι η χώρα δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της. Και αυτό νομίζω αποτυπώνεται. Βέβαια θα μου πεις, μπορούμε να προστατευτούμε απόλυτα από τις διεθνείς αναταράξεις? Καμία οικονομία δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει όμως ένα, θα σας έλεγα, έτσι, τείχος προστασίας αυτή τη στιγμή, το οποίο συναρθρώνεται από τη λύση για το χρέος και την ύπαρξη του μαξιλαριού. Μας επηρέασε η αναταραχή στην Ιταλία? Μας επηρέασε. Προφανώς. Λίγο όμως. Δεν μας επηρέασε, δεν εκτόξευσε τα επιτόκια μας, δεν επιβεβαιώνει τους καταστροφολόγους που λένε ότι δεν έχει συμβεί τίποτα, δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, δεν είναι η Ελλάδα εκτός προγράμματος. Αυτό το πράγμα δεν επιβεβαιώνεται. Βεβαίως ανέβηκαν κάπως τα επιτόκια, έχουν πάει γύρω στο 4,5 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά προβλήματα όπως αυτά που προέβλεπαν οι κασάνδρες της οικονομίας δεν είχαν. Ναι, αλλά από την άλλη, επειδή μας περιγράφεται ένα πολύ θετικό περιβάλλον, η ελληνική κοινωνία που έχει δεχτεί δραματικές επιπτώσεις στα μνημονιακά χρόνια, λέει πότε θα δούμε αυτές τις ευνοϊκές μεταβολές στην αγορά εργασίας, πότε θα το δούμε στην πραγματική οικονομία, πότε θα το δούμε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Κανείς δεν περίμενε προφανώς ότι θα λήξει το τρίτο μνημόνιο και ξαφνικά ο ουρανός αρχίσει να βρέχει χρήματα, αλλά πότε θα αρχίσει να παίρνει μπρος πάλι η πραγματική οικονομία για να το αντιληφθεί αυτό ο κόσμος? Η πραγματική οικονομία έχει αρχίσει και παίρνει μπρος με στοιχεία που είναι επίμονα και επαναλαμβανόμενα, και μάλιστα πριν ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας έχει δει μια αλλαγή στην τσέπη του, το 80% από αυτούς, όταν πέρασε ο νόμος για το ασφαλιστικό, όπου πάρα πολλοί αρχίσανε και πληρώνουν χαμηλότερες εισφορές από ό,τι πληρώνανε πριν. Οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, ήδη πάρα πολλές κατηγορίες, ξενοδοχεία, τουρισμός και άλλες κατηγορίες, έχουν αρχίσει λόγω της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων να λαμβάνουν μεγαλύτερους μισθούς. Ο προϋπολογισμός του 2019 είναι ο πρώτος μεταμνημονιακός. Θα έχει μία έτσι συγκροτημένη πολιτική, ένα σύνολο μέτρων που ακριβώς ακουμπάει εκεί πάνω. Και να μην σας πάω και πιο πίσω, διότι εμάς η πρώτη μας μέρημνα όταν αναλάβαμε ήταν να σταματήσουμε την καταστροφή. Και την καταστροφή την είχε βιώσει με ακραίο τρόπο ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, το οποίο ήταν εντελώς στον αέρα. Δεν είχε την ασφάλισή του, δεν είχε το ελάχιστο εισόδημα. Τι κάναμε λοιπόν? Ελεύθερη πρόσβαση και για τους ανασφάλιστους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 700.000 συμπολίτες μας στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Άνω τελεία, κρατάω το θέμα της κατάθεσης του πρώτου μεταμνημονιακού προϋπολογισμού. Με αυτό θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι. Προς το παρόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, μέρος δεύτερο της απόψινής μας εκπομπής. Κουβεντιάζουμε με τον κύριο Παπά για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, το θέμα της, τον φάκελο της οικονομίας ως προς την κατάθεση του πρώτου μεταμνημονιακού προϋπολογισμού. Θέλω να σας ρωτήσω εάν το αποτύπωμα θα είναι διακριτό, δηλαδή πώς θα ισορροπήσετε μεταξύ τους όρους του Πρωθυπουργού, θα χρησιμοποιήσω, δημοσιονομικής πειθαρχίας απ' τη μια και τη δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός με την αποκατάσταση των μνημονιακών αδικιών. Νομίζω ότι αυτό είναι μια έτσι χρυσή ισορροπία που κάθε οικονομική πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη της. Εμείς καλώς ή κακώς κληρονομήσαμε ένα τεράστιο χρέος. Διαπραγματευτήκαμε γι' αυτό και φτάσαμε σε μια συμφωνία η οποία προβλέπει συγκεκριμένα πλεονάσματα και ένα συγκεκριμένο προφίλ αποπληρωμής του χρέους. Άρα θα έχουμε προϋπολογισμούς μέχρι το 2022 που θα προβλέπουν 3,5% πλεονάσμα και μετά τα πλεονάσματα πέφτουν.
Η αποτύπωση των κεντρικών στοιχείων του προϋπολογισμού όμως νομίζω ότι έρχεται ακριβώς να ενισχύσει, μακάρι οι δυνατότητες να ήταν περισσότερες βεβαίως, αλλά έρχεται ακριβώς να ενισχύσει και να αποτυπώσει ακριβώς αυτό που λέμε ότι πρέπει να βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Στηρίζονται συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες έχουν ανάγκη, μπαίνουν εθνικές προτεραιότητες με την ενίσχυση και των επιδομάτων παιδιού αλλά και του επιδόματος στέγης και βεβαίως ξεκινάει και δίνεται και βάρος και στη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν πρέπει να το κρύβουμε, έχουν συμπιεστεί και δοκιμαστεί βεβαίως, έτσι, ειδικά με την προκαταβολή φόρου, η οποία δεν θα υπάρχει την επόμενη χρονιά, αλλά νομίζω ήταν μια χρονιά δυσκολιών σε σχέση με την ρευστότητα και αυτό αναγνωρίζεται και πάμε στα επόμενα βήματα. Στη βάση της πρόβλεψης για υπερπλεώνασμα 445 εκατομμυρίων ευρώ θα δοθεί φέτος κοινωνικό μέρισμα? Εάν υπάρχει και εάν επιβεβαιωθεί και φαίνεται ότι πάει να επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη, βεβαίως και θα δοθεί. Μάλιστα. Μακεδονικό. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται, και εσείς το είπατε σε πρόσφατη συνέντευξή σας, ότι δεν θα πέσει η κυβέρνηση και η συμφωνία θα περάσει. Να μας εξηγήσετε πώς θα γίνει αυτό, όταν σε δηλώσεις του ο κυβερνητικός εταίρος έχει ξεκαθαρίσει και χωρίς καμία αμφιβολία τις προθέσεις του? Πρώτον, υπάρχει το θέμα της διαδικασίας. Η διαδικασία την προβλέπει ότι αν υπάρξει μια δήλωση απόσυρσης της εμπιστοσύνης από την κυβέρνηση, αυτή μπορεί να διαπιστωθεί μόνο στη Βουλή. Στη Βουλή λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης δεν υπάρχει περίπτωση, καμία όμως περίπτωση, να βρει 151 βουλευτές για να ρίξει την κυβέρνηση. Ένα αυτό, νομίζω το είπε και χθες κάπου ο αντιπρόεδρος του κόμματός του σε κάποιο ραδιόφωνο. Ένα, υπάρχει και το ζήτημα της ουσίας. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι έχουμε μία συμφωνία σε εξέλιξη και ευελπιστούμε και πιστεύουμε και αισιοδοξούμε ότι καθώς περνάνε οι μέρες και οι εβδομάδες και καθώς θα φανεί κατά πόσο ο βόρειος γειτονάς μας τηρεί αυτά που προβλέπονται στη συμφωνία, θα πείσουμε και τον ίδιο τον Πάνο τον Καμένο και τους βουλευτές του ότι αυτή είναι μια συμφωνία η οποία είναι υπέρ των εθνικών συμφερόντων. Μπορεί στη Βουλή να διαμορφωθεί μια άλλη κυβερνητική πλειοψηφία? Η απάντηση είναι όχι πριν τις εκλογές. Όχι πριν τις. Δεν μπορεί να αλλάξει το μείγμα του κυβερνητικού συνασπισμού? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε και επαναλαμβάνουν, όπως και όλοι μας, ότι ο στόχος της διεύρυνσης του άξονα της στήριξης της κυβερνητικής πολιτικής είναι ένας στόχος αυτονόητος, θεμητός και διαρκής. Έτσι, κάθε κυβέρνηση επιθυμεί να έχει όσο πλατιά υποστήριξη γίνεται στις πολιτικές τις οποίες ασκεί. Αυτό είναι ένα, και άλλο να νομίζει κανείς ότι θα κάνουμε μια ενέργεια η οποία θα υποκαταστήσει την συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες, η οποία έχει αποδειχθεί πολύ πιο ανθεκτική από όσο νόμιζαν κάποιοι όταν αυτή ξεκίνησε, με ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Κεφάλαιο Κρήτη. Στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, η Κρήτη έχει δώσει πολύ ψηλά ποσοστά στο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από το 40%, και θέλω να σας ρωτήσω, πέρα από τις προσδοκίες για τη διατήρηση, αν όχι και την αύξηση αυτών των ποσοστών, εάν υπάρχει ένας στοχευμένος σχεδιασμός για να εξαργυρώσετε σε εισαγωγικά την εμπιστοσύνη του κόσμου, κοιτάξτε, ειδικότερα για την Κρήτη. Νομίζω ότι η Κρήτη είναι μια περιοχή η οποία έχει πρικοδοτηθεί με ένα κάλος ασύγκριτο, έτσι. Και αυτό υπάρχουν οι τρόποι να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Έχει μέσο όρο κατά κεφαλήν ΑΕΠ υψηλότερο από άλλες περιφέρειες, και αυτό είναι σημαντικό, αλλά αυτά που μπορούν αυτή τη στιγμή... Είναι όμως και παραδοσιακά αδικημένοι. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια έργα υποδομής μεγάλα τα οποία θα βελτιώσουν πάρα πολύ την εικόνα, και μιλάω και για το νέο αεροδρόμιο αλλά και για το βόρειο οδικό άξονα. Αν δεν κάνω λάθος, 18 Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία η καινούργια την οποία έχει δώσει το Υπουργείο Υποδομών για την κατάθεση των προσφορών για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατασκευή αυτού του οδικού άξονα. Είναι ένα έργο το οποίο κατά τη γνώμη μου θα μεταμορφώσει το τι σημαίνει μετακίνηση μέσα στην πανέμορφη Κρήτη, έτσι, ένα έργο 200 χιλιόμετρων το οποίο θα αλλάξει εντελώς το πώς αντιλαμβάνεται κανείς τη μετακίνησή του από τη μία μεριά του νησιού στην άλλη. Έτσι νομίζω ότι αποτυπώνεται και το ότι προτεραιοποιούνται έργα τα οποία πραγματικά θα αναβαθμίσουν τη ζωή
στην όμορφη Κρήτη. Τώρα θα σας περάσω από το ένα θέμα στο άλλο, συνδέεται όμως, επειδή η Κρήτη ήταν το άλλοτε πράσινο κάστρο του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω αν ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί τον χώρο του παλαιού ΠΑΣΟΚ. Τι αποδέχεται και τι απορρίπτει. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ ήταν τα χρόνια της κυριαρχίας του ο βασικός εκφραστής του προοδευτικού χώρου. Εάν λοιπόν με ρωτάτε εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο βασικός εκφραστής του προοδευτικού χώρου, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο βασικός εκφραστής του προοδευτικού χώρου. Ήταν ένα μικρό κόμμα της παραδοσιακής αριστεράς, το οποίο κατάφερε να αγκαλιάσει και να εκφράσει τις προσδοκίες του προοδευτικού κόσμου στη χώρα. Αυτό παγιώνεται. Κάποιοι στη δεξιά τη σκληρή είχαν κάποια όνειρα να διαλυθεί ο προοδευτικός χώρος, έτσι, να είναι ένας προοδευτικός χώρος το οποίο θα έχει ένα κίνημα αλλαγής που θα είναι συμπλήρωμα στη δεξιά και ένα ΣΥΡΙΖΑ σε χαμηλά ποσοστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει υψηλά ποσοστά και θα είναι πρώτο κόμμα στη Βουλή και καλά σίγουρα πρώτο κόμμα στην Κρήτη. Υπάρχει, ξέρετε, και μια άλλη οπτική όμως που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει και το πολιτικό του DNA, και θέλω να σας ρωτήσω αν μετά από 3 χρόνια εξουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαταλείπει τον ριζοσπαστισμό και υιοθετεί τη σοσιαλδημοκρατία. Κοιτάξτε να δείτε. Στην πολιτική και στη διακυβέρνηση υπάρχει ένα πράγμα από το οποίο δεν μπορείς να ξεφύγεις, και αυτό είναι οι διεθνείς συσχετισμοί. Βεβαίως θα θέλαμε κάποια πράγματα που καθυστερούμε να τα κάνουμε, να τα έχουμε κάνει πιο γρήγορα. Αλλά η αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση μέσα στις παρούσες συνθήκες είναι, θα σας έλεγα, ακριβώς το DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Η διακυβέρνηση δική μας δεν είναι κάποια έτσι παρέκβαση από την ιστορική μας κήτη. Έρχεται και κουμπώνει ακριβώς στις ιδεολογικές, πολιτικές και θεωρητικές μας αρχές. Αυτό θα ξανακάναμε εάν βρισκόμασταν μπροστά στα ίδια διλήμματα. Οι εξελίξεις μας δικαιώνουν. Εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα το οποίο πέτυχε και να εξισορροπήσει τα δημοσιονομικά της χώρας και να ρίξει την ανεργία και να μας βγάλει στο ξέφωτο, ούτως ώστε με μεγαλύτερες δυνάμεις να προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα, και νομίζω ότι αυτό είναι, θα σας έλεγα, μια ιστορική καταγραφή η οποία δεν μπορεί να αλλάξει. Η πολιτική συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες μεταξύ δύο κομμάτων που τους χωρίζει ένα ιδεολογικό χάσμα ολοκληρώνεται με τη λήξη αυτής της κυβερνητικής θητείας ή θα διατηρηθεί ένας αστερίσκος για μετά τις εκλογές? Κοιτάξτε τώρα, το τι συνεργασίες μπορούν να γίνουν μετά τις εκλογές αποφασίζει το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι? Η συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες, σας έλεγα, είναι πετυχημένη και λειτουργική, διότι είναι αυτή η συνεργασία που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, όπως και να το κάνουμε. Και θα έλεγα δε ότι βεβαίως σεβόμενοι ο καθένας τις ιδεολογικές αναφορές του άλλου κόμματος, προχωρήσαμε σε μια συνεργασία η οποία ήταν έντιμη, και όπως είδατε και στο θέμα του Μακεδονικού, διότι αναφερθήκατε και πιο πριν, δεν κρύψαμε τις διαφορές μας όταν αυτές υπήρχαν, δεν τις βάλαμε κάτω από το χαλί, ανοιχτά τις συζητήσαμε, και σε άλλα ζητήματα που είχαμε διαφορές πήγαμε στη Βουλή και η κυρίαρχη Βουλή αποφάσισε. Διάβλη επικοινωνίας με το Κινάλ ή με το Ποτάμι, είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα, δηλαδή είτε πριν τις εκλογές, αν χρειαστεί μια ενίσχυση του αριθμού της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ή για μετά υπάρχουν αυτοί οι διάβλους επικοινωνίας? Αν εννοείται παρασκηνιακούς διάβλους επικοινωνίας, όχι, δεν έχουμε. Έχουμε έναν κανονικό, δημοκρατικό και διαφανή διάλογο, ο οποίος πολλές φορές είναι έντονος. Νομίζω ότι οι τοποθετήσεις όμως και του Ποταμιού και του Κινήματος Αλλαγής δείχνουν, για παράδειγμα, ότι στο Μακεδονικό υπάρχει πλειοψηφία σαφής για να τελεσφορήσει η συμφωνία. Τώρα, το Κίνημα Αλλαγής θα πρέπει να αποφασίσει. Δηλαδή, εάν θεωρεί ότι κάποιο κόμμα το οποίο αυτοτοποθετείται στην κεντροαριστερά μπορεί να έχει μια προσδοκία συνεργασίας εκ νέου με το κόμμα του κύριου Μητσοτάκη, του κύριου Βορύδη και του κύριου Γεωργιάδη, το οποίο τις τελευταίες μέρες κάνει όλο και πιο γοργά βήματα εναγκαλισμού μιας ακροδεξιάς ατζέντας, όπως είδαμε. Άρα, να υποθέσω ότι έστω και υπό προϋποθέσεις δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία στα πρότυπα του μεγάλου συνασπισμού της Γερμανίας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε κάνει μια ιστορική επιλογή ως λαός. Κάναμε μια τομή στο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό δεν είναι μια δευτερεύουσα μεταρρύθμιση. Συνδέεται με το πώς προσλαμβάνουμε τον εαυτό μας και τη σχέση μας με τον διπλανό μας. Εάν δηλαδή οικοδομούμε
την πορεία μας έτσι μέσα στη ζωή, στην εργασία, αλλά και όταν αποσυρώμαστε από την εργασία, όταν περάσουν τα χρόνια και συνταξιοδοτηθούμε, εάν αυτή την οικοδομούμε με μια αίσθηση αλληλεγγύης προς το διπλανό ή όχι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει το ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κύριος Μεταξάς, ο κύριος Παπάς, εδώ τα παιδιά που δουλεύουν στο Κρέτα TV, θα κάνουν, λέει, έναν ιδιωτικό κουμπαρά αποταμιεύσεων, ο οποίος θα επενδυθεί στο χρηματιστήριο και αν έχουν την ατυχία να συνταξιοδοτηθούν μετά από ένα χρηματιστηριακό κράχ, θα πάρουν αντί για σύνταξη πασατέμπο. Λοιπόν, αυτό είναι μια στρατηγική διαφορά φιλοσοφίας και θα σας έλεγα και ότι η πρόσφατη οικονομική εμπειρία με όρους στεγνούς και τεχνοκρατικούς, αν επιτρέπεται ποτέ να βγάλουμε από την εξίσωση τις θεμελιώδεις αξίες με τις οποίες πρέπει να ασκείται η πολιτική, και με τεχνοκρατικούς όρους ήταν ένα αποτυχημένο μοντέλο. Δηλαδή, όπου εφαρμόστηκε, είχε ως αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση πολύ μεγάλου κομματιού των συνταξιούχων. Κλείνουμε το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Επιστρέφω στην Κρήτη. Θα είναι οι προσεχείς περιφερειακές αυτοδιοικητικές εκλογές γενικότερα ένα πρώτο δείγμα για τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ στο νησί? Στις προηγούμενες εκλογές, να θυμίσω ότι οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφεραν καν να περάσουν στο δεύτερο γύρο, είτε στην περιφέρεια Κρήτης, είτε στη Λότζια, στο Δήμο Ηρακλείου. Θα είναι πιο προσεγμένες πολιτικά αυτή τη φορά οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη? Κύριε Μεταξά, ο ΣΥΡΙΖΑ συλλογικά έχει κάνει την αυτοκριτική του για το 2014 και θα σας παραπέμψω στην απόφαση που είχαμε στην κεντρική μας επιτροπή το Μάιο που μας πέρασε. Στην ίδια απόφαση διατυπώνεται η πρόθεση, με συγχωρείτε, να πάμε σε ευρείες συνεργασίες με την προοπτική της νίκης. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, διεκδικεί και θα πετύχει και την επόμενη εκλογική νίκη και με αυτό το δεδομένο θέλει να γίνει και εκφραστής ενός μεγάλου προοδευτικού μετώπου και στην τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο νομίζω το έχει ανάγκη η κοινωνία. Ο Κλισθένης όχι μόνο ευνοεί συνεργασίες, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και μονόδρομος. Τις επιβάλλει, έτσι, για να, να συγκροτηθούν διοικήσεις. Όμως, οι κομματικοί μηχανισμοί θα δώσουν το παράδειγμα της συνεργασίας στην αυτοδιοίκηση? Δηλαδή, θα υπάρξουν πρόσωπα που θα στηριχθούν από κοινού, από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, το κίνημα αλλαγής? Από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία δεν βλέπω πολύ μεγάλο περιθώριο, με την έννοια ότι κάθε συνεργασία πρέπει να έχει προγραμματικές προϋποθέσεις. Και οι αυτοδιοικητικοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν δείξει δείγματα γραφής τα οποία δεν τα χρειάζεται ο πολίτης. Δεν τα έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη προοδευτικές πολιτικές και στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης. Κύριε Μεταξά, με κίνδυνο να γίνω λίγο βαρετός, θα σας παραπέμψω εκ νέου στην απόφαση που συλλογικά πήραμε το Μάιο που μας πέρασε και που και κάνει την αυτοκριτική της για το 2014 και βάζει και τις συντεταγμένες της πολιτικής που θα ακολουθήσουμε. Άρα ναι, θα κάνουμε προοδευτικές συνεργασίες και θα πάμε παντού για την νίκη. Για τον Μάιο του 19 όμως, το σενάριο της τριπλής εκλογικής αναμέτρησης, αυτοδιοικητικές, ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές, υπάρχει στο τραπέζι, άλλη, κύριε Υπουργέ? Άλλη μια ερώτηση που επιθυμούσα να αποφύγω. Όχι, οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και νομίζω ότι επειδή ακριβώς πυκνώνουν και γίνονται ακόμα πιο επίμονα και επαναλαμβανόμενα τα σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας, θα πάμε σε ένα σημείο όπου ο λαός μας θα έχει μπροστά του ξεκάθαρες επιλογές για το αν θα συνεχίσει αυτή την πορεία της προοδευτικής ανάκαμψης, της δίκαιης ανάπτυξης ή θα γυρίσει στις πολιτικές που πήγαν την ανεργία στο 27% και χρεοκόπησαν τη χώρα. Το θέσω αλλιώς. Δεν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να αποτυπωθεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές, κυρίως στις ευρωεκλογές του 19, μία δυναμική εξουσίας για τη Νέα Δημοκρατία, όπως αντιστοίχως είχε γίνει το 2014 με τον ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά έγινε μία ενδυνάμει κυβέρνηση? Δεν σας ανησυχεί να υπάρξει ένα αντίστοιχο φαινόμενο, αντίστροφο όμως αυτή τη φορά? Στις ευρωεκλογές θα είμαστε πρώτοι. Θέλω να σας θυμίσω ότι συστηματικά οι δημοσκοπήσεις υποεκτιμούν τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν μπόρεσαν να προβλέψουν ούτε την εκλογική νίκη του Γενάρη, ούτε την εκλογική νίκη του Σεπτέμβρη, ούτε βεβαίως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που έγινε ενδιάμεσα σε αυτές τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Θέλω να σας θυμίσω επίσης και κάτι άλλο, κύριε Μεταξά. Δημοσκοπήσεις μέσα στην περίοδο τώρα
την πρόσφατη των 1,5-2 χρόνων που διανύουμε κατά τη διάρκεια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν κάποιες οι οποίες δίνανε και 20 μονάδες διαφορά. Αυτά έχουν τελειώσει. Δεν τολμάει κανένας να εξτομίσει ή να αποτυπώσει τέτοιου είδους ανακρίβειες. Βλέπετε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, παρόλο που επιμένω, ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι υποεκτιμάται ο ΣΥΡΙΖΑ, περιορίζουν τη διαφορά. Και αυτό είναι μια τάση επίμονη, η οποία κατά τη γνώμη μου θα συνεχιστεί και θα αποτυπώσει τα πράγματα με τρόπο ισόρροπο. Σημαίνει ότι ο δρόμος για την εκλογική νίκη θα έχει ανοίξει. Άρα λοιπόν λέτε ότι η στρατηγική και ο σχεδιασμός έχει ορίζοντα το φθινόπωρο του 19. Απολύτως. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα για την συνάντηση μεταξύ Τσίπρα και Πούτιν που κλείδωσε για τον Δεκέμβριο. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η συνάντηση είναι αρκετή για να δρομολογήσει την εξομάλυνση των σχέσεων της Μόσχας με την Αθήνα, μετά τις εκατέρωθεν απελάσεις διπλωματών. Για την εξομάλυνση των σχέσεων αγωνιζόμαστε διαρκώς. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να διαφωνεί, ακόμα και αν είναι μόνη της, όταν επιβάλλονται κυρώσεις στη Ρωσία, οι οποίες θεωρούμε ότι δεν είναι προς τον συμφέρον και της Ελλάδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Έτσι. Διότι, αυτό κρατήστε το, διότι η Ελλάδα πλέον σε όλους τους θεσμούς που συμμετέχει με τη συνείδηση ότι είναι και ένας μεγάλος παίκτης σε όγκο και σε διπλωματικό εκτόπισμα μέσα στα Βαλκάνια. Όπως όμως δεν έχουμε πρόβλημα να υποστηρίξουμε ακόμα και μόνοι μας, μέσα στην ΕΕ για παράδειγμα, μια θέση η οποία διαφωνεί με τη θέση που διατυπώνουν οι άλλοι εταίροι μας, έτσι κάναμε σαφές νομίζω ότι δεν θα επιτρέψουμε και σε κανέναν να παρεμβαίνει στα εσωτερικά μας. Αυτό έγινε καθαρό προς όλες τις πλευρές. Έτσι νομίζω γίνεται στη διπλωματία. Έχουν συνείδηση και οι δύο ηγεσίες, και η ελληνική και η ρωσική, ότι οι σχέσεις πρέπει διαρκώς να γίνονται βήματα για να εξομαλυνθούν, και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν κεντρικό, ισχυρό παίχτη σε μια περιοχή γενικότερα ασταθή, όπως είναι τα Βαλκάνια? Νομίζω ότι σε ένα τέτοιο παίχτη εξελίσσεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα μέσα από τις τριμερείς συνεργασίες με την Κύπρο και την Αίγυπτο, με την Κύπρο και το Ισραήλ, διαμορφώνει τρίγωνα σταθερότητας μέσα σε μια ευρύτερη περιοχή η οποία είναι γεμάτη από θύλακες αστάθειας. Θα σας έλεγα δε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική και συνολικά η πολιτική ανάπτυξης έχει συλλάβει τις κεντρικές μεγάλες τάσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Ποιες είναι αυτές? Είναι η ανάγκη που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή μας, είτε αυτή βρίσκεται από πάνω μας όπως βλέπει κανείς στο χάρτη που είναι η Ευρώπη, είτε από κάτω συμβατικά ξανά όπως βλέπει κανείς στο χάρτη που είναι η Βόρεια Αφρική, να υπάρξουν προοπτικές συνανάπτυξης για όλη αυτή την περιοχή. Στις προοπτικές συνανάπτυξης αυτής της περιοχής η Ελλάδα είναι κεντρικός κόμβος. Είναι η χώρα, η ανατολικότερη χώρα που έχει χερσαία σύνορα με την Ευρώπη. Έτσι, και είναι μέλος της ΕΕ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προϊόντα που έρχονται στην Ελλάδα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή, είτε οποιοδήποτε προϊόν το οποίο μπορεί να υφίσταται και μια μεταποίηση μέσα στην Ελλάδα, μπορεί με μια μισή μέρα να βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της περιοχής πάρα πολύ γρήγορα, είτε μέσω θαλάσσης, είτε μέσω σιδηροδρόμων ή αυτοκινητοδρόμων. Αυτό είναι το βασικό μας πλεονέκτημα. Γι' αυτό οικοδομούμε και σύγχρονα και αξιόπιστα δίκτυα και αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων και τηλεπικοινωνιών. Και με βάση αυτών των άξονα, νομίζω, πρέπει όλοι οι Έλληνες να συλλογιστούμε το ρόλο μας στην ευρύτερη περιοχή για τα χρόνια που έρχονται. Κλείνοντας, η Κρήτη θα έχει κομβικό ρόλο σε αυτό το project, με το δεδομένο ότι είναι σε εξέλιξη μία σειρά από συζητήσεις για πολύ μεγάλα project στο κομμάτι της ενέργειας, είτε μιλάμε για τον Eurasia Interconnector, είτε μιλάμε βεβαίως για τα κοιτάσματα, είτε για τον EastMed. Νομίζω ότι χωρίς την Κρήτη η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να τον επιτελέσει αυτό το διεθνή ρόλο. Και η Κρήτη είναι, νομίζω, το νησί το οποίο δίνει στην Ελλάδα στρατηγικό βάθος, το οποίο ακόμα δεν έχει εκτιμηθεί στις σωστές του βάσεις. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ, κύριε Μεταξά. Να είστε καλά. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.